Ο Χρήστος Ανδαλάκης από το 2017 δέθηκε με το ποδήλατο και αυτό το δέσιμο φάνηκε ότι ήταν καρμικό. 3 χρόνια μετά, στο στίβο της ποδηλασίας πίστας, μετράει δεκάδες μετάλλια και διακρίσεις σε παγκόσμια κύπελα και πρωταθλήματα. Η πολύ μεγάλη αγάπη και η πολύ δουλειά ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 2017. The team from Greece, that was a great ride by Christos Andalakis. Από τότε και μετά ήταν η στιγμή που το κεφάλι μπήκε κάτω και σβήσαν όλα και έμεινε μόνο το ποδήλατο. Παρά τα προβλήματα όρασης που αντιμετωπίζει από μικρός, η δίψα του να προσπαθήσει να κερδίσει με το σπαθί του τα πιο ψηλά βάθρα αποδείχθηκε μια διαδικασία που χρειαζόταν δύναμη ψυχής και σώματος, αντοχής και βαθιάς επιθυμίας. Ένας συνδυασμός που ποτέ δεν ήταν άγνωστος από ό,τι αποδείχθηκε για τον Χρήστο, που μας άνοιξε την πόρτα του σπιτιού του και μοιράστηκε μαζί μας τις επιτυχίες μέχρι σήμερα, αλλά και τους στόχους του αύριο. Να περιμένουμε σε Αύγουστο-Σεπτέμβρη να σε δούμε στο βάθρο στους Παραλυμπιακούς. Γι' αυτό ετοιμάζομαι, αυτός είναι ο στόχος μου. Είναι πολύ κοντά, αλλά και νομίζω ότι ναι, θα γίνει. Θεωρώ ότι θα γίνει. Οι πιο πρόσφατες διακρίσεις του ήταν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στον Καναδά, όπου έλαβε στο ομαδικό την τρίτη θέση, και το Παγκόσμιο Κύπελλο στην Ελβετία, που έκοψε πρώτο στο νήμα στα 200 και τα 1000 μέτρα, επιτυγχάνοντας με την επίδοσή του τη θεμελίωση της συμμετοχής του στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Δυστυχώς στην Ελλάδα υπάρχουν πολλά ταμπού ακόμα, αλλά νομίζω ότι ήρθε ο καιρός σιγά σιγά να εξαλειφθούν, γιατί δεν υπάρχει λόγος να υπάρχουν. Δεν θεωρώ ότι είναι κάτι για τον καθένα, είναι απλά μια ιδιαιτερότητα. Δεν μπορούμε να την αλλάξουμε, μαθαίνουμε να ζούμε με αυτή και είμαστε μια χαρά. Απλά. Με τον οδηγό του, Σωτήρη Μπρέτα, από την Αθήνα, ο Χρήστος συνεργάζεται τα τελευταία 2 χρόνια και μαζί έχουν καταφέρει να υλοποιήσουν ένα όνειρο, ακόμη και όταν οι συνθήκες δεν βοηθούν. Οι κοινές τους προπονήσεις είναι ελάχιστες, καθώς ο ένας ζει στο Ηράκλειο και ο άλλος στην Αθήνα, ενώ ακόμη και στην καθημερινή προσπάθειά του ο Χρήστος να διατηρείται σε φόρμα και να εκτελεί το πρόγραμμα που πρέπει για να κάνει περήφανους τους Έλληνες στους Παγκόσμιους Αγώνες, ο μόνος τρόπος που έχει είναι να προπονείται στην παραλιακή λεωφόρο της Αλικαρνασσού, με τα κύματα το χειμώνα σχεδόν να τον σκεπάζουν, ή στην Εθνική Οδό, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Στο εξωτερικό υπάρχει ποδηλατοδρόμιο σε κάθε μεγάλη πόλη, όπως είναι σωστές όλες οι χώρες. Σε εμάς υπάρχει ένα στο ΆΚΑ στην Αθήνα, το Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο, το οποίο και αυτό υπολειτουργεί δυστυχώς και κάνουμε προπονήσεις με 0 και μείον 1 και μείον 2 το χειμώνα και το καλοκαίρι με 40 βαθμούς. Και κυρίως μετά η προπόνηση γίνεται είτε σε στατικό ποδήλατο είτε στο δρόμο εδώ στο Ηράκλειο, παρότι είναι επικίνδυνο. Παρά το γεγονός ότι η πόλη δεν διαθέτει ένα σύγχρονο ποδηλατοδρόμιο, ο Χρήστος επιμένει και μάλιστα με συγκριτικά όχι πλεονεκτήματα αλλά μειονεκτήματα. Καθώς μέχρι σήμερα, ακόμη και το ποδήλατο το οποίο χρησιμοποιεί είναι τέτοιο που περιορίζει τη δυναμική του σε σχέση με τα ποδήλατα των συναθλητών του από τις υπόλοιπες χώρες. Προπονητικά υπάρχει τεράστια γνώση από τους προπονητές που μας βοηθάνε. Απλά δεν υπάρχει υλική υποστήριξη σε σχέση με τους αθλητές στο εξωτερικό. Δηλαδή, εμείς δεν μπορούμε να έχουμε κάθε μέρα το μασάζ μας μετά την προπόνηση, γιατί πρέπει να το πληρώσουμε από την τσέπη μας. Τα συμπληρώματά μας πρέπει να τα πληρώσουμε εμείς. Δεν υπάρχουν τα απαραίτητα υλικά. Ας πούμε, χάσαμε ένα μετάλλιο λόγω ζημιά σε ρόδα, σε τροχό. Που και εκεί μετά τρέξαμε με δανεική ρόδα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Έτοιμος να ρηχτεί στη μάχη των Παραολυμπιακών Αγώνων, ο Χρήστος λέει ότι δεν στέκεται στα μικρά αλλά στα μεγάλα. Δίνει τη μάχη του και η χαρά της νίκης τον τροφοδοτεί με δύναμη. Μια δύναμη που γίνεται δύναμη και ελπίδα για όσους αψήφισαν τις συνθήκες και πέρασαν απευθείας στον αγώνα. Και μέσα από αυτό κατάφεραν όχι μόνο να κερδίσουν τη δική τους αυτοεκτίμηση, αλλά και ένα δυνατό χειροκρότημα. Η σκηνή του να βλέπεις τη σημαία της χώρας σου μαζί με τις άλλες δύο να σηκώνεται στο ψηλότερο σημείο του κόσμου και να ξέρεις ότι ανήκεις στις κορυφές του κόσμου, νομίζω ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη ανταμοιβή για όλη την ταλαιπωρία που είχα τραβήξει.